Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με τον Άρη Σερβετάλη. Ο Άρης Σερβετάλης λοιπόν το πρόσωπο των 2 εβδομάδων μετά την αποχώρησή του από την θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσε λόγω ότι δεν ήθελε να παίξει στο θέατρο για... Μόνο για εμβολιασμένους. Ναι, και δεν ήθελε να παίξει σε μια τέτοια παράσταση που οι ανεμβολίαστοι δεν θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν. Πρώτη φορά βρέθηκε μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα. Ναι. Εκεί ήταν δημοσιογράφοι. Ήτανε και τον περίμεναν και πάρα πολλές ώρες μέσα στο κρύο προκειμένου να πάνε για μια δήλωση. Ναι. Τελικά δήλωση δεν πήρανε, πήρανε ένα μανταρίνι. Για πάμε να ακούσουμε μια δούμε. Προς εσάς, να ρωτήσω μόνο πώς είστε. Μετά από όλα αυτά ακούσατε τόσα πολλά. Όμως εμείς ξέρουμε ότι τα είχατε πει από την αρχή. Θέλετε να πείτε κάτι? Θα σας δώσω ένα μανταρίνι, γιατί πρέπει να περιμένατε πολλή ώρα. Ναι. Πάρτε ένα μαντίνι. Ο κύριος Κακλέας είπε τα καλύτερα για σας. Τα ακούσατε? Ναι, ναι. Έχετε να πείτε κάτι ως προς αυτό? Καλή επιτυχία του εύχομαι. Τι ήταν αυτό τώρα? Δεν ξέρω. Μήπως έδωσε ένα μανταρίνι για να τους βοηθήσει για το νοσοποιητικό σύστημα? Ναι, κάπως έτσι, γιατί περιμένουμε μέσα στο κρύο. Σου λέει μην κρυολογήσουν κιόλα, ας φάνε ένα μανταρίνι. Ναι, μπας και τους βοηθήσει η βιταμίνη C. Τι να πεις, τα πάντα έχεις ακούσει. Ναι, τα πάντα έχεις δει. Μανταρίνι όμως.